Στρατηγέ, κύριε Αντιδήμαρχε, κάπου εδώ πρέπει να είναι, όταν ήταν πριν από λίγο. Αξιότιμα κύριε Σβάτς, αξιότιμα λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, έχω επιλέξει να μιλήσω για ένα θέμα που τίτλο έχει «Την καινοτομία και την έρευνα ως μοχλό της περιφερειακής ανάπτυξης». Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι πραγματικά η καινοτομία και η έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό της περιφερειακής ανάπτυξης και στη συνάντησή μας σήμερα εδώ, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας δίνει ακριβώς την ευκαιρία να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε για τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών μας μέσα από την οπτική της βασικής μας προτεραιότητας, που είναι η ανάδειξη της καινοτομίας και της έρευνας ως μοχλού ανάπτυξης και ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε, να σας παρουσιάσω και τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αρχικά σχεδιάσαμε και σταδιακά δρομολογούμε ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είναι σαφές ότι το εγχείρημα της καινοτομίας σε μια από τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα νησιωτικής, που βιώνει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας αλλά και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, προφανώς αντιμετωπίζει δυσκολίες και σίγουρα δεν μπορεί να προκύψει αυτονόητα. Έχουμε παράλληλα να αντιμετωπίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο είναι παροχημένο. Ένα παραγωγικό μοντέλο που είναι καιρός να αλλάξει, αν θέλουμε να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να διεκδικήσουμε μία σταθερή θέση στο νέο εξαιρετικά σύνθετο για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις οικονομικό περιβάλλον. Έπρεπε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σχεδιάσουμε μία στρατηγική καινοτομίας για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μία διακριτή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία να είναι προσαρμοσμένη στα τοπικά δεδομένα. Δηλαδή να είναι προσαρμοσμένη στις δικές μας δραστηριότητες, στο δικό μας ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό, στις δικές μας επιχειρήσεις, στις δικές μας δυνατότητες παραγωγής και τέλος προσαρμοσμένη στο δικό μας ανθρώπινο δυναμικό, στους δικούς μας πολίτες. Δεν πρόκειται λοιπόν για μία εισαγόμενη στρατηγική καινοτομίας, αλλά για μία καινοτομία που μπορεί να ενταχθεί στην δική μας κουλτούρα, στο δικό μας περιβάλλον, στην ιδιαίτερη παράδοση, αλλά και την εξειδίκευση του κάθε νησιού μας. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, στον πυρήνα αυτών της νέας στρατηγικής, κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισε η επιχειρηματική ανακάλυψη, η οποία ήταν μια συστηματική διαδικασία επικοινωνίας, συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων του δημόσιου τομέα, για να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε στο κάθε νησί χωριστά σε τεκμηριωμένες ουσιαστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, ιδιαίτερα στους τομείς εκείνους στους οποίους η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα. Μέσα λοιπόν από αυτή την προσπάθεια που, όπως σας είπα, έγινε χωριστά σε κάθε νησί, καταλήξαμε τελικά στους βασικούς τομείς προτεραιότητας για την προώθηση της καινοτομίας στην περιφέρειά μας. Και αυτοί οι τομείς εστιάζονται στους εξής τρεις. Στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, στη σύνδεση του τουρισμού με τη φύση και τον πολιτισμό και στη δημιουργία νησιών ίσων ευκαιριών. Έτσι λοιπόν, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η επίπονη προσπάθεια προς την καινοτομία, η περιφέρειά μας έπρεπε να κινητοποιήσει το υπάρχον αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό, να καλύψει ελλείμματα, να δώσει ευκαιρίες συμμετοχής στην πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων και να δημιουργήσει και μηχανισμούς στήριξης αυτής της προσπάθειας. Γιατί αν αυτό δεν γινότανε, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν δύσκολα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό αναπτύχθηκε μία τόσο ευρεία διαβούλευση που ενθάρρυνε τη συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων της περιφέρειας, ενθάρρυνε τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και ερευνητών και για να συμμετέχουν όλοι
στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Τους προηγούμενους μήνες ιδρύσαμε το Περιφερειακό Επίσης Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας με τη συμμετοχή σημαντικών και αξιόπιστων ερευνητικών και εκπροσώπων από ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αξιοποιώντας βεβαίως πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα και τις δυνατότητες του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του δικού μας, του Πανεπιστημίου δηλαδή Αιγαίου. Τώρα πλέον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση και προχωρούμε στην υλοποίηση μιας πρωτοποριακής στρατηγικής η οποία γίνεται με τη συνεργασία τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών φορέων στην περιφέρειά μας. Το ζητούμενο λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε σε αυτή την υλοποίηση με την ενεργό συμμετοχή και την κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα για το καλό των τοπικών μας κοινωνιών στα νησιά μας. Στόχος της στρατηγικής είναι, όπως σας είπα και πριν, να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού και να προσεγγίζει πιο φιλικά την καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές όταν ακούμε καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα, κάπου μας ακούγονται όλα αυτά λίγο πολύ μακρινά. Όμως δεν είναι, είναι κάτι που πρέπει να προσεγγιστεί φιλικά. Να ενισχύσουμε δηλαδή εκείνες τις τάσεις που είναι εστιασμένες σε επενδύσεις, σε εκείνους τους τομείς που είναι κυρίαρχοι και που έχουν και το αγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, σήμερα η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου ήδη με δικούς της πόρους και άλλωστε είναι σήμερα εδώ και παρακολουθεί και τη σημερινή εσπερίδα θα έλεγα και ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λαγουτάρης, ο οποίος έχει πρωταστατήσει σε αυτές τις τέσσερις δράσεις που μόλις θα σας αναπτύξω. Χρηματοδοτούμε λοιπόν ερευνητική δραστηριότητα για την προώθηση του ελαιολάδου και της ελιάς μέσω της ανάδειξης της διατροφικής αξίας και της μοναδικότητάς τους με βάση το βιοδραστικό τους περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή, επιστημονική τεκμηρίωση του τι είναι αυτό το ιδιαίτερο και το μοναδικό που έχει το ελαιόλαδο και η παραγόμενη ελιά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και τα παραγόμενα προϊόντα ελιάς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δεύτερη δράση, εξειδικευμένη έρευνα φυτοχημικής ανάλυσης της βιοποικιλότητας των νησιών της περιφέρειας, της βιοποικιλότητας τόσο για τα ευόδημα όσο και για τα αυτοφύφητα, με έμβαση στην αξιοποίησή τους ως συμπληρώματα διατροφής, αλλά και ως καλλιτικά. Η τρίτη δράση είναι ολοκληρωμένη έρευνα για τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγονται κυρίως στα μικρότερα νησιά της περιφέρειας, ώστε η αξιοποίησή τους, παράλληλα με την φυτοχημική τους έρευνα, να μπορέσει να ενδυναμώσει τον κλάδο της μελισσοκομίας. Κανένας κλάδος, κυρίες και κύριοι, δεν ενδυναμώνεται μόνος του, χωρίς να έχει τεκμηριωμένη μέσα από την επιστημονική, μέσα από επιστημονική έρευνα αυτό που όλοι λέμε και που όλοι είμαστε σίγουροι, αλλά τελικώς απλώς το συζητάμε. Αυτό που χρειάζεται είναι τεκμηρίωση για να μπορέσει ακριβώς να έρθει και να επιβεβαιωθεί αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα φέρει και την προστιθέμενη αξία, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Και που ακριβώς η προστιθέμενη αξία είναι αυτή που θα δημιουργήσει αμυγή κλάδο, ένα κλάδο που θα μπορέσει να δώσει θέσεις εργασίας, θα μπορέσει να δώσει ιδιαίτερη θέση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το διεθνές και το, τόσο το πανευρωπαϊκό όσο και το διεθνές, στα προϊόντα. Τίποτα δεν έχετε μόνο. Όλα θέλουν σοβαρή και συστηματική δουλειά. Και σίγουρα η έρευνα είναι το πρώτο βήμα και το βασικό. Και η τελευταία και τέταρτη δράση είναι η ερευνητική δράση για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της συνοποίησης, που στόχο έχει την παραγωγή προϊόντων βεβαίως προς διεθέμενης αξίας, όπως σας είπα και πριν, και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η δράση έχει και προφανή ωφέλη για το περιβάλλον. Επίσης, πριν από λίγο καιρό, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίου 2014-2020, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η δημιουργία κέντρου για την έρευνα και την ανάπτυξη της μαστίχας και των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. Επιτρέψτε μου να πω ότι πραγματικά όλη η ομάδα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την ένταξη. Γιατί πέρα από το ότι δίνει πολλές και μεγάλες δυνατότητες αυτός ο ερευνητικός φορέας, το σημαντικότερο είναι
ότι γίνεται με συμμετοχή του ίδιου του ιδιωτικού φορέα κατά 50%. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι πια μπαίνουμε στους όρους μιας νέας προσέγγισης που είναι απόλυτα εναρμονισμένη στα σύγχρονα δεδομένα και τις σύγχρονες στοχεύσεις. Μέσω επίσης του επιχειρησιακού προγράμματος από το Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς έχει ήδη ανοίξει πρόσκληση και υπάρχει δυνατότητα για χρηματοδότηση ερευνητικών ιδρυμάτων με ποσό συνολικά περίπου 2 εκατομμυρίων ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τα ερευνητικά ιδρύματα εξοπλισμό ή να αναβαθμίσουν το ερευνητικό τους δυναμικό ώστε να μπορεί η δραστηριοποίηση στα νησιά μας να γίνεται με τους όρους της σύγχρονης εποχής, γιατί σίγουρα όλα αυτά χρειάζονται χρηματοδότηση. Έχουμε επίσης καταφέρει να συμμετέχουμε και συμμετέχουμε σε ευρεία δίκτυα συνεργασίας για την καινοτομία με δημόσιους φορείς από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετέχει σε μία σειρά από συγκριματοδοτούμενα προγράμματα του Ιντερεκ σε συνεργασία με άλλους φορείς, είτε στο Ιντερεκ Ελλάδα Κύπρος, όπου εκεί μετέχουμε με δύο προγράμματα με τα προμήμια υγιής και αγροταυτότητα, όπου είμαστε και ηγέτες εταίροι. Και επίσης, πολύ μεγάλη επιτυχία θεωρούμε τα προγράμματα της καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα Island of Innovation, τα καινοτόμα νησιά, στα οποία συμμετέχουμε μαζί με άλλες απομακρυσμένες νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe και μέσω οριζόντιων έργων επίσης, το πρόγραμμα Interreg Med, που συμμετέχουμε στο έργο του MedNIS, όπου είναι ένα έργο που στοχεύει σε σύγχρονες μεθόδους ενεργειακής αναβάθμισης για δημόσια κτίρια. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την υλοποίηση της πολιτικής των συνεργασιών που εφαρμόσουμε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην περιφέρεια και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και τους φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Βασικό ζητούμενο αυτής της συνεργασίας παραμένει η στήριξη νέων δραστηριοτήτων υψηλής καινοτομίας και εξειδίκευσης, ικανό να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν την παραγωγική βάση των νησιών μας. Δημιουργούμε επίσης, νομίζω κάπου εδώ είδα και τον Διευθυντή, τον κύριο Μαλακό, τον δικό μας ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις καθυστερήσεις του Εθνικού Σχεδιασμού, όσο και να αξιοποιήσουμε και τους διαθέσιμους φόρους. Σήμερα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ενώ μέσα στην επόμενη χρονιά, όπως άλλωστε όλοι ξέρουμε, θα ενεργοποιηθούν δράσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων, για την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας. Το περιμένουμε όλοι αυτό με πολύ ενδιαφέρον, και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και δράσεις για την προβολή των πολιτιστικών και φυσικών φόρων των νησιών μας. Προωθούμε επίσης την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου στους τομείς της δικής μας στρατηγικής καινοτομίας για τον τουρισμό, τη φύση και την αγροδιατροφή. Οι νεοποιείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση της στρατηγικής της καινοτομίας που σχεδιάσαμε μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό και καθοριστικό ρόλο, όπως σας είπα και πριν, στη δημιουργία των θέσεων επασχόλησης. Βοηθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο στον οικονομικό μετασχηματισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που είναι και το μεγάλο ζήτημα. Παράλληλα, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενδυναμώσουν τον ανταγωνιστικό τους υπάβαθρο με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση καινοτομιών και να ενισχύσουν έτσι και την εξωστρέφειά τους. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι οποίες προωθούν καινοτόμες επενδύσεις θα βρουν επίσης μία πρόσθετη στήριξη από το Ταμείο των Μικροχρηματοδοτήσεων. Ένα ταμείο το οποίο ήδη σχεδιάζουμε με τον αρμόδιο φορέα για να μπορέσει να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων σε αυτές τις εποχές που είναι δύσκολες και για τον τραπεζικό τομέα, αλλά ακόμα δυσκολότερες για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Είναι μεγάλο ζητούμενο για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε δράση επενδυτική και προσπάθεια, ειδικά καινοτόμα, το θέμα της ρευστότητας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι το ζητούμενο όλων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και των μεσαίων. Σε αυτό λοιπόν, ήδη έχουμε προχωρήσει και με συγκεκριμένο κομμάτι εκχώρησης, άλλωστε νομίζω ότι θα αναφερθεί ειδικότερα σε αυτό και ο κ. Πλακωτάρης, να προχωρήσουμε και προχωρούμε στην ίδρυση του Ταμείου των Μικροχρηματοδοτήσεων, ενός ταμείου για το οποίο επιτρέψτε μου να καταθέσω μια προσωπική άποψη, θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουν οι πολιτικές σε σχέση με αυτό το τομέα. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε και η επιτυχία της είναι αυτονόητη. Αξίζει όμως να συνεργαστούμε όλοι, να συστρατευτούμε όλοι και η συμμετοχή όλων, ιδίως των ερευνητών, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι καθοριστική. Ο δρόμος, κυρίες και κύριοι, της ποιότητας και της καινοτομίας για την ανάδειξη των εξαιρετικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών μας και για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων των νησιών μας, αν και είναι δύσβατος, πιστέψτε με, είναι ο μόνος τον οποίο μπορούμε να διαβούμε, πιστεύοντας ότι θα φτάσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτή την παρουσίαση του τι κάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στον τομέα της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας συνάντηση και να πω ότι ήταν συνειδητή μου επιλογή να παρουσιάσω και να ξεδιπλώσω όλη μας τη στρατηγική αλλά και τη δράση μας εδώ μέσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που ουσιαστικά είναι ο βασικός πυλώνας στον οποίο μπορεί κανείς να στηριχθεί για να μπορέσει να προχωρήσει στην καινοτομία και στην έξυπνη εξειδίκευση, γιατί χωρίς τους επιστήμονες, χωρίς τους ερευνητές, χωρίς την πανεπιστημιακή κοινότητα από τον φοιτητή μέχρι τον πρίτανη, από τον πρωτοετή φοιτητή μέχρι και τον πρίτανη, δεν μπορεί να προχωρήσει και να έχει ένα αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ ο δρόμος της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης να είναι μακρύς και προσοχώρους για όλους, για το κοινό καλό. Σας ευχαριστώ πολύ.